Συγγνώμη ρε φίλε, για την πίτα της Μαργαρίτας, δεν ήξερα εγώ τι. Γυναίκες Ανάση μου, πονηρές. Τι κάνεις εκεί έξω? Δεν μπορώ μέσα, μου σπάνε τα νεύρα, κοιμούνται όλοι. Και εγώ το ίδιο. Είναι βάλβαρο να κοιμάται ο άλλος δίπλα σου να μην ξαναροχαλίζει και εσύ να προσπαθείς να μείνεις ξύπνιος. Εγώ και τι νιστάζω δηλαδή. Μπορεί ότι και εγώ νιστάζω και έχω δύο μέρες να κοιμηθώ. Γιατί, μου σε κάνεις προπόνηση για το διαγωνισμό. Μπα, αϊπνίες. Με το που πάω να ξαπλώσω, γαρίδα το μάτι μου. Να το κοιτάξεις αυτό. Δεν είναι καλό να έχεις αϊπνίες. Το ξέρω. Και εγώ γι' αυτό δέχτηκα τον αυτό σου στο διαγωνισμό. Μπα και κουραστώ λιγάκι και πάω να κοιμηθώ μετά. Και δεν μου λες, πιάνει. Μπα, το αντίθετο. Τα χέρια μου πάνε. Να, αυτό που σου λένε. Υπερένταση. Να σου βάλω κανένα ουισκάκι έτσι να χαλαρώσει. Αμέ. Τζοβάνι. Ούτε να το συζητάς. Μην ξαναπάρεις τίποτα από τους δίπλα. Την είδες τη Μαργαρίτα, πήγε και έριξε υπνοτικό μέχρι και στο φίλο της κόρης της. Λοιπόν, έλα, έλα γρήγορα μέσα. Γρήγορα. Έτσι. Έτσι. Ωραία, αλλά αυστηρή. Έχω ερωτευτεί. Σ' έχω ερωτευτεί. Σε ό,τι έχω σκεφτεί. Ό,τι έχω γυρευτεί. Τώρα, σιγά θα ρίξει την πόρτα. Αλλά σαν δεν τρέπεστε λιγάκι, βρε, σαν δεν τρέπεστε. Δηλαδή είναι τρομερό, δηλαδή. Ο κύριος Θανάσης το σκέφτηκε, έτσι. Τι μου βάλατε στην πίτα και έπεσα ξερός. Δεν ήταν για σένα, να μην ήσουν λέμαργος. Τι έγινε, παιδί μου, Κωνσταντίνε, γιατί φωνάζεις εσύ. Κύριε Θανάση, τελευταία το έχετε. Για μισό λεπτό. Τι έχετε κάνει εσείς και είστε τόσο φρέσκος? Εγώ, τι πάει, γερή κράση, παιδί μου, γερή κράση. Κάτι μαγειρεύτε εδώ πέρα. Κάτι έχετε στήσει, εγώ το ανακαλύψω, να ξέρετε, έχω μύτη εγώ. Ό,τι έχει ο άνθρωπος, καλό είναι. Εντάξει, καλά, καλά, εντάξει, ναι. Δεν τρέπεστε λίγο. Σιγά την πόρτα. Και αυτό σφαλή βίο μην είναι. Άλλο ένα εννοεί, ο Τζοβάνι, που ήταν και ο αρχικό στόχο. Γιατί η Παναγιώτα μεγάλη γυναίκα είναι, μωρέφτη. Πόσο θα αντέξει. Θανάση μου, εδώ που τα λέμε, πολύ φρέσκο είσαι για τόσε ώρε, άιπε. Φτού να μη σε ματιάσω. Πολύ φτηνό το κόλπο σου και δεν έπιασε. Αντί να κοιμηθεί ο Τζοβάνι, κοιμήθηκε ο Κωνσταντίνος. Ορίστε, ορίστε, έρχονται στη χώρα μας, μας παίρνουν τις δουλειές μας και θα μας κατηγορήσουν και από πάνω. Δεν σε κατηγορούμε άδικα. Α, και τις δουλειές δεν σας τις παίρνουμε εμείς, εσείς μας τις δίνετε. Καλέ, τι έγινε, γιατί τσακώνεστε? Η κυρία από εδώ μας λέει ότι σαμποτάρουμε τα χαμδίθε. Καλέ, και νερό να σας δώσει, μην το πιείτε. Μπορεί και να μην ξυπνήσετε και ποτέ. Άιμερι, τέλειος. Με τόση φασαρία, Παναγιώτα, αποκλείεται να κοιμηθείς. Έχει δίκιο η Τζούλη, είμαι κι εγώ θύμα τους. Με νάρκωσαν για να χάσω και να μην πάρει τα λεφτά με την οποία τα πόσπου. Ωραία, τσακωθείτε να με κρατάτε ξύπνια. Εγώ πάω να φροντίσω τον πρωταθλητή μου. Τζουλή, αν θες σύμμαχο για να κερδίσει ο άντρας σου, τον έχεις. Θέλω. Έλα πάνω να μιλήσουμε. Μπορεί, παιδιά, δεν χρειάζεται να κάνουμε αυτές τις ζαβολιές. Σας είπα, έχω αϊπνίες, θα τα καταφέρω. Όχι, αγάπη μου, όχι. Αφού θέλουν να παίξουμε βρώμικα, εμείς θα τους αποδείξουμε ότι μπορούμε. Εγώ συμφωνώ με την Τζούλη. Δεν τους ξέρετε καλά, δηλαδή. Οι άνθρωποι είναι ικανοί να κάνουν τα πάντα προκειμένου να κερδίσουν. Είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Θανάσης έχει βρει κάποιο τρόπο και κοιμάται και δεν τον παίρνει κανείς ειδήσει, να το ξέρετε. Όχι, ρε παιδιά, ο Θανάσης είναι τίμιος άνθρωπος, δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο. Κύριε Τζοβάνι, πόσο αγαθός είστε. Τζοβάνι, έλα, δεν θα το συζητήσουμε άλλο. Κωνσταντίνα, έχεις κάποια ιδέα? Και βέβαια, λοιπόν, πρώτα απ' όλα. Φορέστε αυτές τις σωτοασπίδες. Έλα, παλικάρι μου, πιες λίγο, πιες. Τι είναι αυτό? Α, θέλουν πόλεμο αυτοί. Ναι, καλά, εγώ πάω τουαλέτα. Αμάρε, Θανάση μου, εδώ ο κόσμος χάνεται και συνέχεια. Ξέρω τι κάνω, ξέρω τι κάνω, ξέρω τι κάνω. Αν νομίζετε ότι θα κάνετε το Θανάση μου να κοιμηθεί με αυτό, είστε γελασμένοι. Δεν πιάνει το κόλπο. Σε μένα όμως πιάνει. Κλείστε το Σατανά. Αμάρε, Παναγιώτα, θέλεις να σου φτιάξω έτσι κάτι ελαφρύ, κάτι που να μην σε βαραίνει. Κάτι... ότι δεν θέλεις να φας κάτι βαρύ, θα σου φτιάξω ένα τσάι. Σίγουρα θέλεις να πιεις ένα τσάι. Παναγιώτα, θυμάσαι τον ξαδελφό σου εκείνο που έπαιζε στην μπάντα στην Κέσκυρα. Πώς είναι εκεί να με ξεκάνεις, θέλεις? Να σε βοηθήσω, θέλω. Μα αν είναι να πάθω έμφραγμα, καλύτερα να μου λείπει. Α, με τίποτα δεν είσαι ευχαριστημένη εσύ! Με τίποτα! Δεκαοχτώ ώρες μείνανε. 18 ώρες υπομονή, Παναγιώτη. Υπομονή.
υπομονή. Σκεφτόμουν να μπω στο σπίτι και να πάω να αλλάξω το ρολόι της αντίστροφης μέτρης, να το βάλω 2 ώρες μπροστά. Πολύ καλή ιδέα αυτή. Έτσι θα νομίζει ότι τέλειωσε ο διαγωνισμός και θα κοιμηθεί. Ναι, αλλά μετά σκεφτόμουν ότι έτσι δεν θα με δουν οι κάμερες. Τι, πάλι ψάχνετε τρόπους για να κερδίσω. Σας είπα, δεν χρειάζομαι βοήθεια. Έχω μείνει ξύπνιος 5 μέρες τότε που περνάγαμε τα σύνορα με τους γονείς μου. Τζοβάνι, δεν είσαι εσύ το θέμα μας τώρα. Το θέμα μας είναι ο κύριος Θανάσης. Όσο περνάει η ώρα, τόσο πιο ντούρος γίνεται. Ναι, γιατί είναι από την υπέρ αυτή. Κάποια στιγμή θα δεις να κάνει ένα τσαφ και θα σβήσει σαν τη λάμπα. Εμείς γιατί να το ρισκάρουμε όμως. Και αν αυτό το τσαφ το κάνει μετά το διαγωνισμό. Για να κερδίσει τότε. Στο κάτω-κάτω εμείς δεν τα έχουμε ανάγκη τόσο τα λεφτά. Δεν είναι για τα λεφτά. Είναι για την περηφάνεια. Πρέπει να κοιμηθώ οπωσδήποτε. Έπρεπε. Μπαμπά. 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 Μαμά. 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 Τι έγινε, παιδάκι μου, τι έπαθες. Ο μπαμπάς. Το σπουδάω και δεν ξυπνάει. Τι. Τζοβάνι. Τζοβάνι. Δεν το πιστεύω, ρε Τζοβάνι. Δεν το να φωνάξουμε ένα γιατρό. Τι γιατρό να φωνάξει, παιδί μου, δεν χρειάζεται γιατρό. Έτσι μου έκανε πάντα. Όταν φτάναμε στην πηγή, κοιμότανε. Τι έγινε, παιδιά, βρέχει. Αχ, Παναγιώτα, δεν το πιστεύω. 2 λεπτά μείνανε, κερδίσαμε. Αχ, ένα τσακ. Κερνάμαστε πλήχειες. Πάρα τηλεφωνήσου. Σε παρακαλώ, φώναψε μου το μπάτλερ και πες του να σερβίρει. Επίσης πες το σοφέρ να έρθει στις 5 ακριβώς να με πάρει. Άντεξα κομμάτια κι όνειρα μάζεψα. Άντεξα. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Γεια σου, Τζούλη. Να σου πω, βρήκα καταπληκτική ιδέα πώς θα κάνουμε τον κύριο Θανάση να κοιμηθεί. Α, Κωνσταντίνε, χάσαμε, τέλειωσε. Ο Τζοβάνι κοιμήθηκε. Όχι, ρε γάμο, το πώς έγινε αυτό. Έχει σημασία τώρα. Συγγνώμη. Καλά το έπιασε το αυτή μου, είναι αλήθεια και ο Τζοβάνι. Μαργαρίτα, ρε χαρί. Ένα χαρό, βέβαια, διότι νικήσαμε. Και εξάλλου, ο Θανάσης που από την αρχή ήταν το φαβορί. Συγγνώμη, τι είναι αυτό, ροχαλιτό είναι που ακόμη μου φαίνεται. Δεν σου φαίνεται, γιατί το ακούω κι εγώ. Έλα που θα μας πεις κι άλλο. Από το πάνω ακούγεται. Νομίζω ότι κάποιον τον έχει πάρει ο ύπνος. Θανάση, Θανασούκο, πες ένα τραγούδι αγάπη μου να σ' ακούσουνε. Κύριε Θανάση, ξυπνήστε, την πατήσατε. Πού σου ξεφτυλισμένο κασετόφωνο, το άφησε και τα χαλάσεις. Κασετόφωνο. Κοίτα ώρα που βρήκε να κολλήσει στον χαρτί. Ψεύτηκα να φτιάχνω ένα. Δώστε απάτη, κύριε Θανασία. Γράψα τη φωνή στο καστόφωνο, έπαιζε αυτή και εσείς κοιμόσαστε στο μπάνιο. Ναι, είναι γεγονός ότι. Ντροπή σας, κύριε Θανάση. Τού σας, μας εξαπατήσατε. Ντροπή, ντροπή. Αμάν και εσύ, βρε Θανάση, ούτε να κλέψεις δεν μπορείς. Ευτυχώς πάντως που κοιμήθηκε και ο Τζοβάνι και θα τα πάρει κανείς τα λεφτά. Κυρία Πετροχίλου! Κυρία Παναγιώτα, δείξτε να πέραμε την επιταγή από το κρυσάρχη είμαστε! Κύριε, τι γίνεται! Χτυπάω, αλλά δεν μου ανοίγουν! Χτύπα, μέσα, ρε, μέσα! Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά ο μπάτλερ μου απουσιάζει. Και έτσι έπρεπε να σας ανοίξω εγώ. Κύριε Πετροχίλου, συγχαρητήρια, είστε η μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού μας! Δεν το πιστεύω, μας έβαλε τα γυαλιά η τρίτη ηλικία. Τουλάχιστον αυτή έπαιξε τίμια. Ορίστε η επιταγή και πάλι συγχαρητήρια. Τι είναι αυτό? Μα δεν μπορώ να το δεχθώ. Τι να τα κάνω εξάλλου εγώ. Εγώ έχω πολλά λεφτά. Δεν σου είπα, και τα τρελάθηκες, πάρτε όλα τα παιδάκια μου, τα κέρδισες. Και τα κέρδισες και με την αξία σου. Τι προσβάλλετε. Και τώρα επιτρέψτε μου
να αποσυρθώ στα ιδιαίτερα διαμερίσματά μου. Και τώρα που πάνε τα λεφτά? Πού είναι οι φωτογράφοι, φύγανε. Με πετύχανε στο μπάνιο. Παναγιώτα, πού είναι η φυταγή? Παναγιώτα, ξύπνα, ξύπνα, ξύπνα σου λέω. Τι έγινε? Τι ώρα είναι? Κέρδισα, Βασιλικούλα. Όχι μόνο κέρδισες, έσκισες. Έσκισα, έσκισα, έσκισα. Πού είναι η πιταγή μου? Αυτή έσκισες, Παναγιώτα. Αυτή έσκισες.